τελευταίους μήνες όλοι μας ζούμε ένα πραγματικό συνεχές ηλεκτροσόκ από τις απανωτές ανατιμήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι λογαριασμοί έρχονται διαρκώς πουσκωμένοι έως και 40 με 50% ή και παραπάνω σε πολλές περιπτώσεις. Χιλιάδες οικογένειες βρίσκονται ή θα βρεθούν χωρίς ρεύμα, χωρίς δυνατότητα θέρμανσης. Όλα αυτά δεν είναι παρά ακόμη ένας τρόπος να αδειάζει το πορτοφόλι, να αδειάζει η τσέπη μας, η ληστεία στο εισόδημά μας για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων να μεγαλώνει. Παρευρίστηκα την προσωπία του Δημοτικού Συμβουλίου με επικεφαλή στον Δήμαρχο και συμπαρίσταται στον αγώνα μας. Επίσης, αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου, του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Τυρνάβου, του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ, του Σωματείου Οικοδόμων Επαρχίας Ελασσόνος, Καπνικός Συνεταιρισμός Ελασσόνος, αντιπροσωπεία της ομάδας Κελιφωτών. Απέναντι σε αυτό το διαρκές έγκλημα στη ζωή μας, απέναντι σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική των κυβερνήσεων, των επιχειρηματικών ομίλων, παίρνουμε τα μέτρα μας. Απαιτούμε καμία αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος, μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 50% και κατάργηση των χαρατσιών για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά. Καμία διακοπή ρεύματος σε λαϊκές κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις. Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Κανένας εργαζόμενος χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Κανένας εργαζόμενος κάτω από 751 ευρώ μισθό. Βλέπω επιτέλους όλους τους φορείς και ανθρώπους όλων των χρωμάτων να είναι σήμερα εδώ. Και είναι σήμερα εδώ γιατί τα προβλήματα είναι για όλους μας και είναι κοινά. Θα πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι στο πλαίσιο των ετοιμάτων, γιατί όποτε ήμασταν ενωμένοι πάντα κάτι κερδίσαμε. Αναφέρω χαρακτηριστικά και ενδεικτικά. Το 2016 καταφέραμε να κερδίσουμε το αφορολόγητο. Σήμερα είναι μια πρώτη μορφή κινητοποιήσεων και μετά και την απόφαση που θα πάρθει το επόμενο Σάββατο στα Φάρσαλα με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, θα δούμε πώς θα κλιμακώσουμε κι εμείς. Συνεχίζουμε δυναμικά. Θα κλιμακώσουμε με τρακτέρ στους δρόμους, γιατί δυστυχώς μόνο τότε καταλαβαίνουν. Μόνο το τρακτέρ στους δρόμους σηματοδοτεί για αυτούς ότι η κατάσταση έχει φέρει. Έχει φτάσει στο απροχώρητο.